κάμερα του Happy Day βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής ο Λαλά και μίλησε με τη Σάσα Σταμάτη και τους συνεργάτες της. Ουλαλά, καλό στο Happy Day! Εδώ παρτάρουμε βασικά. Έχουμε έρθει για να περάσουμε ωραία, αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε. Φοβήθηκες να το κάνεις αυτό το βήμα? Φοβήθηκα με την έννοια ότι αυτή η εκπομπή έγινε μέσα σε 2 εβδομάδες. Και δεν έκανα μόνο μία πρόβα. Και έλεγα μέσα μου πώς θα βγω με μία πρόβα. Είχα μεγάλο άγχος, δεν ήξερα αν θα μπορέσω να βγω. Φοβήθηκα μη βγω και πάθος εντώνει. Μιλάτε με τη Φέη? Φυσικά και μιλάμε και μου στέλνει και μηνύματα και τη στέλνω, αλλά δεν βλεπόμαστε όπως πριν και είναι λογικό αυτό το πράγμα. Με τον Γιώργο μιλάτε? Και με τον Γιώργο μιλάμε γιατί έχουμε περάσει πολλά μαζί με τα 2 παιδιά αυτά. Και χαρούμενα και δυσάρεστα. Συνεχίζουμε το. Δεν μου έχουν πει ακόμα τίποτα. Δεν μπορεί να μην έχετε κάνει μία. Σου μιλάω πολύ έντιμα, δεν έχω κάνει καμία κουβέντα, δεν με έχουν καλέσει. Φαντάζομαι ότι πρέπει να τελειώσω για να με καλέσουν. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Είναι η πρώτη φορά που κάνω μια εκπομπή δική μου και δεν ξέρω τι γίνεται συνήθως. Εδώ με τα στελέχη πώς είναι? Καλή. Δεν γλύφω. Δεν πάω στα γραφεία. Κάνω τη δουλειά μου όσο πιο καλά μπορώ. Έρχομαι, κάνω τη σύσκεψή μου και φεύγω. Ούτε πολλά πολλά, ούτε παραπάνω από ό,τι πρέπει. Είμαι καλά. Περνάω καλά. Δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο, δεν υπάρχει κάποιος γάμος, δεν υπάρχει κάποια εγκυμοσύνη, δεν υπάρχει κάποιος αραβώνας. Είμαι κρυψίνης, το λέω, ναι. Θέλω να παρουσιάσω αυτό τον έναν, τον μοναδικό, τον ανεπανάληπτο που θα βρεθεί και θα ζήσω το παραμύθι μου. Όταν είσαι δυναμικός στη δουλειά σου, μετά όταν είσαι με τον σύντροφό σου, θες να είσαι πιο ήρεμη, πιο χαλαρή. Δεν έχεις ανάγκη να αποδείξεις κάτι. Είσαι γατούλα. Δεν είμαι γατούλα, γιατί η γατούλα βγάζει νύχια και εγώ δεν βγάζω νύχια. Σκυλάκι. Τι ψάξει κινητά? Βεβαίως. Κάνει παρακολουθήσει? Όχι ακόμα. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορείς να κάνεις για έναν άντρα. Στο μυαλό σου υπάρχει ο γάμος σαν ιδέα για πιο μετά? Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ να παντρευτώ και να κάνω οικογένεια. Φυσικά και υπάρχει. Εννοείται. Καλή νόμη. Είμαι μου. Ζωή. Δεν μ' αρέσει η μοναξιά. Τη φοβάμαι τη μοναξιά. Πιστεύεις και στην θέα? Βλέπω ότι είναι. Έχω παντού τον Άγιο Εφραίμ. Και στο καμαρίνι και εδώ και στο αυτοκίνητό μου είναι μπροστά της μου. Αισθάνομαι ότι είναι πάντα μαζί μου και με προστατεύει. Και σταματεί να καταλαβαίνει και όσοι πιστεύουν θα καταλάβουν. Θέλω να τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα στο μοναστήρι στη Νέα Μάκρη. Είμαστε εδώ, πολύ ωραία παρέα. Θέλω να μου πείτε πώς περνάτε, η Σάσα δεν μας ακούει. Γιατί να πω ψέματα, καλά περνάμε. Θα σου πω, το ότι μπορούμε με τη Σάσα να τσακωνόμαστε, να είμαστε μετά καλά, να κάνουμε αυτό που γουστάρουμε και αυτό που νιώθουμε, να τη λέμε, ξέρεις κάτι, εσύ, αυτό που πες τώρα, μένα με έκανε Τούρκο, είναι πολύ μεγάλη μαγκιά, να ξέρεις. Και ξέρεις, είναι και όλα στο πλαίσιο της δουλειάς, θεωρώ. Δηλαδή, πάντα υπάρχουν εντάσεις σε όλες τις δουλειές και μετά είμαστε στην κατάσταση που ήμασταν και πριν. Δεν έγινε τίποτα. Και νομίζω ότι αυτή η εκπομπή δεν έχει μια γραμμή. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είμαστε 99,9% εαυτός μας εδώ μέσα. Και αυτό είναι που βγαίνει προς τα έξω. Δεν υπάρχουν καλούπια, ναι. Το βλέπετε, ναι. Θέλω να πω στον Δημήτρη το γουρλί της παρέας, γιατί σε λένε όλοι. Άντε πάλι, παιδιά, να σας πω κάτι. Ακούστε λίγο. Πρώτα ο Θεός Παναγία μου βγαίνει σεζόν. Τελειώνουμε. Βγάζω σεζόν για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά. Θέλω να μπει του χρόνου όμως. Του χρόνου, παιδιά, για μένα είναι μια νίκη που βγήκε σεζόν. Τώρα, αν πάω και δεύτερη σεζόν του χρόνου, θα κάνω πάρα. Τι σου έχουν πει εδώ? Τίποτα δεν μου έχουν πει. Δεν μου έχουν πει τίποτα. Σε φοβούνται λίγο. Γιατί, μήπως... Όχι, μήπως πω ότι θα πάμε και δεν πάει, καταλαβαίνεις. Εγώ το έχω πιάσει το ξεφτιλίκι που με ετοιμάζουν τώρα. Και άμα ήμουν κανάλι θα την ήθελα την εκπομπή. Το λέω καθαρά. Όχι, γιατί να μην πω την άποψή μου. Ότι πραγματικά είναι μια εκπομπή η οποία δίνει χαρά στον κόσμο και έχει και σωστή θεματολογία, βγάζει θέματα στην αγορά που είναι σημαντικό, έχει περιεχόμενο. Άρα γιατί να μην συνεχίσει η εκπομπή με εμάς. Με εμάς ή με εμάς. Και με εμάς, αυτό λέω. Εδώ τι ωραίες ζωγραφιές είναι αυτά. Σκέφτηκα για το καμαρίνι να μην βάλουμε πίνακες και είπα σε όλους τους φίλους μου να μου κάνουν τα παιδιά τους ζωγραφιές. Οπότε στα ματίνα περιμένω η Νάγια και η Μέρη να ζωγραφίσουν κάτι για το ουλαλά και να το κολλήσουμε εδώ πέρα.